εξώγειο θα δημιουργηθεί εδώ πέρα σε αυτόν τον για 19 χρόνια εγκαταλειμμένο χώρο, το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στη Μεσόγειο, 2.500 στρέμματα, αλλά ταυτόχρονα ο χώρος αυτός θα γίνει μια κυψέλη ανάπτυξης. Στην πλήρη του λειτουργία, το ελληνικό θα δημιουργήσει πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας. 10.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν μόνο κατά τη φάση της κατασκευής. Θα είναι ένα έργο σύγχρονο, οικολογικό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ένα έργο το οποίο θα συμβολίζει τη νέα Ελλάδα, όπως πιστεύω ότι όλοι την οραματιζόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Και όλο το κυβερνητικό επιτελείο εργάστηκε με επιμονή και υπομονή για να ξεπεράσουμε πολλές νομικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Θέλω να μνημονεύσω ιδιαίτερα τρεις υπουργούς. Πρώτα απ' όλα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος είχε και τη συνολική εποπτεία του έργου αυτού, τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, τη Λίνα τη Μενδώνη, και τους υφυπουργούς μας, τον κύριο Παθανάση, τον κύριο Οικονόμου, συνεργάστηκαν άψογα μαζί με τους γενικούς γραμματείς και όλα τα στελέχη της διοίκησης για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να έχουν πια για τα καλά ξεκινήσει τα έργα στο ελληνικό. Θέλω επίσης να τονίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια άλλαξαν και οι αντιλήψεις για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη χρήση του δημοσίου χώρου. Διότι εδώ πέρα στο ελληνικό συγκρούστηκαν για πολλά χρόνια δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Η μία που ήθελε τον χώρο από τεράστιο πάρκο, λαχανόκηπο, τελικά μια αντίληψη αδράνειας, μια αντίληψη που αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργική όσμωση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος έρχεται και επενδύει σημαντικά κεφάλαια, με το δημόσιο, το οποίο θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο και εξασφαλίζει ταυτόχρονα ότι ο χώρος αυτός θα είναι προσβάσιμος για όλους. Για όλους τους κατοίκους της Αττικής. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο έχει για εμένα προσωπικά τεράστια σημασία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους τρεις δημάρχους των όμορων δήμων, οι οποίοι και αυτοί έβαλαν τη δικιά τους σφραγίδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα κάνουμε μια αρχή, το είπατε σωστά, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό είναι ένα έργο μακράς πνοής. Θα χρειαστεί μπορεί και μια δεκαετία για την πλήρη του ανάπτυξη. Αλλά εν προκειμένου, κάθε μεγάλο ταξίδι, όπως λένε και οι Κινέζοι, ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα. Και το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα. Και βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε το πρώτο βήμα, να μπορέσει να γίνει η μεταβίβαση των μετοχών, ο επενδυτής να κινητοποιήσει εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια σε πρώτη φάση και 8 δισεκατομμύρια στην πλήρη του ανάπτυξη, έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να αντιμετωπίσουμε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν τραβάμε μια γραμμή με το χθες και ξεκινάμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Αρρωγή και πάντα μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που αναπόφευτα θα προκύψουν σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Να ξαναβρισκόμαστε εδώ πέρα, να επιτηρούμε την πρόοδό του, να βλέπουμε αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια να μετατρέπονται σε κυψέλες δημιουργικής εργασίας, θέσεις εργασίας που τόσο σημαντικές είναι, ειδικά τώρα που η χώρα πλήττεται, όπως και όλος ο κόσμος, από την κρίση του κορονοϊού. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι σε ένα περιβάλλον οικονομικής δυστοκίας η πιο εμβληματική επένδυση στη χώρα, το ελληνικό, ξεκινάει σήμερα να γίνει την πραγματικότητα. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του έργου. Ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε μπορούμε να... Θα έρθετε εσείς ή πάμε... Δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Αχιλλέας Τόπας, ο συνάδελφός μας. Γιατί βλέπουμε τώρα τον Πρωθυπουργό να βάζει το κράνος του και να πηγαίνει πιο κοντά πλέον για να ξεκινήσει και η κατεδάφιση κανονικά. Να μας πει και τι θα γίνει τώρα, Αχιλλέα. Σας ακούω πολύ καλά. Καλημέρα. Για να έχετε μια εικόνα, τα κτίρια που είδατε, τα οποία ήταν πίσω από τον Πρωθυπουργό, με τις μπουλντόζες οι οποίες είναι έτοιμες να πιάσουν δουλειά, κάποιες έχουν ξεκινήσει ήδη, είναι η αλήθεια, είναι για κτίρια τα οποία βρίσκονται δίπλα ακριβώς στον δυτικό τερματικό σταθμό, στον σταθμό δηλαδή, στον αεροσταθμό του δυτικού αεροδρομίου, τον οποίο χρησιμοποιούσε η παλιά Ολυμπιακή. Είναι πάρα πολύ κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το βλέπουμε. Βλέπουμε και το δρόμο στο βάθος, βεβαίως. Βεβαίως. Εσείς είδατε και ακούσατε τον Πρωθυπουργό. Αυτόν που δεν ακούσατε ήταν το διευθύνοντα σύμβουλο της Lambda Development, τον Οδυσσέα Αθανασίου. Ήρθαν μαζί
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από λίγα λεπτά εδώ. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Αθανασίου, μέσα στους επόμενους 6 μήνες πρόκειται να κατεδαφιστεί περίπου το 30% των κτηρίων τα οποία βρίσκονται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου. Είναι περίπου 900 τα κτίρια και δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα τώρα. Τώρα ξεκινάει η κατεδάφιση από ό,τι βλέπουμε. Ξεκινάει και η κατεδάφιση, ναι. Λοιπόν, είναι περίπου 900 τα κτίρια, θα βλέπουμε έλεγα, τον Πρωθυπουργό εδώ για να περιγράφουμε και την εικόνα και το διευθύνοντα σύμβουλο, όπως είπε, της Lambda Development. Έχει φορέσει βεβαίως... 20 χρόνια περιμέναμε, παιδιά, αυτή την εικόνα. Πόσες συζητήσεις είχαν γίνει, πόσες προβλέψεις είχαν γίνει για τις μπουλντόζες. Είναι λοιπόν σήμερα, 3 Ιουλίου του 2020, η στιγμή που αρχίζει η κατεδάφιση αυτών των ερυπείων, για να πάμε σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανάπτυξη που θα έχουμε στην περιοχή. Πόσα χρόνια, Χιλέα, ασχολείσαι με αυτό το ρεπορτάζ? Περίπου 10 χρόνια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2012 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, τότε που κηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η Lambda Development. Βεβαίως έπρεπε πολλά πράγματα να γίνουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης. Είχε πάρα πολλή δουλειά από το δημόσιο. Σας έλεγα ότι πρόκειται να κατεδαφιστεί το 30% από τα 900 κτίρια τα οποία βρίσκονται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου. Αυτό θα επιτρέψει, αυτή η δουλειά θα επιτρέψει να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 το έργο της κατασκευής των υποδομών, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή αυτό θα γίνεται ταυτόχρονα, Χιλέα, καθώς θα γκρεμίζονται κάποια κτίρια σε αυτή τη φάση των πρώτων 3-3,5 ετών. Θα γίνεται και ταυτόχρονα η ανάπτυξη των νέων κτηριακών υποδομών, κάποιων από αυτών. Περίπου έτσι είναι, Δημήτρη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει όμως είναι να κατασκευαστούν τα δίκτυα και οι υποδομές κοινής ωφέλειας. Διότι εδώ ο χώρος αυτός ήταν ένας χώρος αεροδρομίου που παραμένει εγκαταλελειμμένος εδώ και 20 έτη και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ούτε δρόμους. Ίδρυψη, αποχέτευση, δρόμους, τίποτα. Ίδρυψης ακριβώς, ούτε. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, βλέπουμε τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος περιγράφει στον Πρωθυπουργό τι ακριβώς γίνεται, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα κλπ. Τους βλέπουμε μπροστά, τους δυο τους μπροστά από αυτό το κτίριο. Είναι πολύ δυνατή η εικόνα τώρα αυτή και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όπως μας είπε, Αχιλέα, πριν από λίγο, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως έφτασαν μαζί. Και επίσης να σας πω ότι εκτός από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Αθανασίου, εδώ είναι αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι η κυρία Μενδώνη, είναι ο Χρήστος Ταϊκούρας, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και τους δύο αυτούς υπουργούς του Μνημόνευσης. Ναι, και το είπες, Αχιλέα, επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτούς τους υπουργούς, από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή είναι και αμετακίνητη στον επικείμενο ανασχηματισμό. Δηλαδή αυτή τους βγήκε το λαχείο σήμερα. Και οι υφυπουργοί. Και ο Παπαθανάσης και ο οικονόμου και όλοι. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ αυτό έλεγε, Δημήτρη, ούτως ή άλλως. Έτσι, σωστό, είχαμε, είχαμε κάτι αστερίσκους, νομίζω τώρα λύθηκαν οι απορίες μας. Αχιλέα, σε βρίσκουμε σε λίγο και πάλι. Ο Αχιλέας Τόπας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει το ρεπορτάζ του. Εμείς κρατάμε την πολύ εντυπωσιακή εικόνα αυτό το πρωινό από το Ελληνικό. Είναι μαζί μας ο Νίκος Στέφος και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Δεν ξέρω τώρα, Νίκο, κάλιο αργά παρά ποτέ. Περάσαν 20 χρόνια, όπως είπε και ο Δημήτρης, έτσι, για να δούμε αυτή την εικόνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το πότε υπήρξε η καταρχήν συμφωνία με τη Lambda Development, δηλαδή πριν 10 χρόνια όταν ξεκίνησε η συζήτηση. Ουσιαστικά, παιδιά, έχει ξεκινήσει από τότε που ήταν να κλείσει το ελληνικό σε αεροδρόμιο. Βέβαια, γιατί τότε λέγανε τι να το κάνουμε αυτό που θα απομείνει. Να το αφήσουμε σε αεροδρόμιο για εσωτερικές πτήσεις. Να μείνει αεροδρόμιο. Να μείνει. Και γιατί να μείνει αεροδρόμιο. Και τι να το κάνουμε. Να το κάνουμε πάρκο. Και γιατί να το κάνουμε πάρκο. Και ούτω καθεξής. Και ποιος θα το συντηρεί. Και ποιος θα το συντηρεί. Να το πάρουν οι Δήμοι. Γιατί τώρα όμως. Μετά μπλέξαμε με τους κορμοράνους, μπλέξαμε με τα αρχαία, με τα άφθονα δάση που έχει το ελληνικό. Ήθελε ίσως ο Πρωθυπουργός να σηματοδοτήσει και τον ένα χρόνο με ένα μεγάλο έργο όπως είναι το ελληνικό, μια μεγάλη επένδυση. Κοίταξε, τον ένα χρόνο διακυβέρνηση εννοώ. Νομίζω ότι σημειολογικά έχει και αυτό την αξία του, ότι πάνω στον χρόνο δηλαδή. Βεβαίως οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι οι μπουλντόζες θα έμπαιναν από τον περσινό Αύγουστο. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δυστυχώς έχουμε ένα δυσκίνητο κράτος, μια απίστευτη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, που παρά τις... Πάλι καλά να λέω. Ναι, βεβαίως και έγιναν όλα... Φανταστείτε, παιδιά, ότι έγιναν fast track διαδικασίες. Ναι, αυτό, ναι. Η καθυστέρηση του ενός έτους είναι fast track για την Ελλάδα. Και όμως τελικά τα κατάφεραν και το έργο ξεκινάει. Έχει ακόμα δυσκολίες. Και ο Πρωθυπουργός τις ανέφερε. Δηλαδή, ακόμα ουσιαστικά δεν έχει περιέλθει όλο το ελληνικό στην
στα χέρια της Lambda Development. Ναι. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες γραφειοκρατικές. Είπαν όμως να υπάρχει επίσης η εκκρεμότητα με την προσφυγή των εταιριών και των δύο εταιριών στο Συμβούλιο Επικρατείας για το καζίνο. Οι οποίες έχασαν. Πάντως, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, Βαγγέλη, και στις θέσεις εργασίας που είναι το μείζον σε αυτή τη φάση. 10.000 σε πρώτη φάση, 80 βεβαίως στο σύνολο. Ελπίζουμε αυτά να μην είναι τα μόνα καλά νέα που θα ακούσουμε όλο το επόμενο διάστημα, βέβαια. Η σημερινή εικόνα την οποία βλέπουμε είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης διεργασίας που δείχνει ότι το κράτος έχει συνέχεια. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις που έγιναν επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήστε τον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη τι έχει ζήσει σε αυτά τα 4,5 χρόνια. Και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ο λαχανόκηπος που ανέφερε πριν ο Πρωθυπουργός δεν ήταν το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η ίδια δήλωση του Κώστα Σιμίτη έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον τότε Υπουργό Πεχοδέ, τον κύριο Λαλιώτη, που είπε ότι θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης. Η σύγχρονη αντίληψη. Άρα λοιπόν δεν είναι ο λαχανόκηπος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι. Δεν τραβάμε μια γραμμή που είπε ο Πρωθυπουργός το χθες, διότι το χθες έχει μια συνέχεια. Για να γίνει αυτό σήμερα, 4,5 χρόνια υπήρξαν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Δύο. Αναφέρθηκε πριν ο Νίκος. Βαγγέλη μου, υπήρξαν και εσωτερικές διαπραγματεύσεις και με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε τι γινόταν καλά, τότε. Το με τους Ορμοράνους, τίποτα δεν γινόταν. Τα αρχαία τίποτα δεν γινόταν και οι προβληματισμοί. Οι προβληματισμοί είναι πολύ σοβαροί που υπήρχαν στο εσωτερικό της κυβερνήσεως και μόνο έτσι προχωράει ένα κράτος. Δύο. Αναφέρθηκε πριν στην. Δεν ήταν προβληματισμοί. Ήταν προβληματισμοί και ήταν προβληματισμοί. Όχι, παιδιά, για θυμηθείτε, ήταν προβληματισμοί, ήταν συγκεκριμένοι. Δεν θα ξεκινούσε το έργο αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πού στηρίχθηκε η σημερινή εικόνα? Στο ξεμπλοκάρισμα που έκανε ο Άδωνης. Και στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ξεμπλοκάρισμα που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Θέλετε να πούμε μερικές αλήθειες? Θέλανε Ευαγγέλια, αλλά σήμερα. Οι αλήθειες μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μην φωνάζετε. Τι να κάνουμε, 4,5 χρόνια υπήρχαν διαπραγματεύσεις. Και η σημερινή ιστορία είναι μετά το διάλειμμα, λέμε. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Μην εκνευρίζεσαι. Είσαι εκνευρισμένο και δεν εκεί κανονικά έπρεπε να είναι και ο κύριο Τσίπρα σήμερα. Έπρεπε να έχει πάει και ο κύριο Τσίπρα. Και δεν αναφέρεται και ο μια ανακοίνωση θετική ο κύριος Τσίπρας. Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εγγενίαζε τα.